Isso não se puca pela vez. Estamos. Estamos. Era yo que me está disposto a travar, filho? Like
Γραμμή Κώστα, θα φιλείς. Bravo, Gernay!
Vai, Dure! Action!
Ei, dar pe frigora!
Ha ha ha!
Ah, sí, me pasa,
Yeah.
Dios a todos nos. ¡Facto! Я пойду, я пойду.
Ντάσο, έρχομαι και το τσίπ. Εκαλιά έτσι για να γουστάρουμε, για να γουστάρει κι αυτό. Άρε Μαρία, πα το χέρι πήγε πάλι. Αλλά έτσι για να. Σε χώρε για μένα. Δεν θέλει κανένα. Δεν θέλει κανένα. Δεν θέλει κανένα. Δεν θέλει κανένα. Άστα αυτά, δεν ξέρω. Βγήκε, βγήκε. Τι να πω, τι λέει κι ο άλλος δίπλα. Εσένα γιατί, αφού στο ξέρεις ότι έρχομαι για εσένα. Χωστά! Θα σου πάει προτούμενο βραγικό. Δεν γυρώθεις. Άλλη πίσω του! Άλλη πίσω του! Πάλι Κώστα, πάλι! Άστονε! Μπράβο! Πάμε μακιλάκι! Έτσι βλέπω. Το μισό κιλό. Thank you.
Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Βάλτε 7 έξω. Πες μέσα, Βαγγέλη. Είμαι στο 4. Βάλτε 7 έξω. Πίσω, 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 πίσω,
Yeah.
ακολουθεί άλλος. Όχι κουμπάρε πεσολόγι. Έξω εδώ. Άρα θα κοντά γίγαντα.
Bravo, re, bravo! Bravo, Tataki! Hey!
Thank you.
Ochoa, Ochoa. Thank you.
Καλή ομάδα και ένα μειονέκτημα για μας ότι παίζουμε στο χόρτο. Εμείς έχουμε ξέρω γήπεδο. Η ομάδα μου και οι παίχτες μου ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες μου, το πώς θα παίξουμε και πώς θα αμυνθούμε. Και νομίζω ότι είδατε κι εσείς το πρώτο ημίχρονο είχαμε δύο κλασικές ευκαιρίες και για μένα ένα πέναλτι που δεν δόθηκε. Θα μπορούσαμε να είμαστε μπροστά στο σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι νομίζω ότι δημιουργήσαμε εμείς την πρώτη ευκαιρία για να ισοφαρίσουμε. Μετά τον γκολ που δεχτήκαμε. Και νομίζω ότι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα, αν όχι για να πάρουμε το διπλό, θα ήταν για μένα ισοπαλία. Για το πέναλτι, αυτά γίνονται, χάνονται, δεν πειράζει. Εμείς συνεχίζουμε, αυτοί που είμαστε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συγχαρητήρια στους παίχτες μου και στην αντίπαλη ομάδα. Νομίζω ότι ήταν ένα όμορφο παιχνίδι. Το ευχαριστηθήκαν όλοι, ήταν και δυνατό. Και συνεχίζουμε αυτά. Ο στόχος του Μεδεώνα πάντα είναι να τερματίζει μέσα στις 5 πρώτες θέσεις. Εμείς γίνεται μια προσπάθεια και από τους παίχτες που είναι όλοι από το χωριό, ούτε μεταγραφές έχουμε. Το σωματείο, το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από νέα παιδιά που κάνουν μια προσπάθεια και αυτοί να βρούνε χρήματα για να μας στηρίξουν. Δεν έχουμε μεγάλες βλέψεις, απλώς να παίζουμε ποδόσφαιρο και να είμαστε μέσα στην τετράδα. Αυτό. Αθλητισμός. Πρωταθλητισμό ας κάνουν οι άλλοι που έχουν τις εγκαταστάσεις, τα γήπεδα και το χρήμα να κάνουν μεταγραφές. Εμείς αυτοί είμαστε. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Σήμερα δεν κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Ήμασταν όλοι ατομικά μέτρη προς κακή. Αλλά ευτυχήσαμε στο δεύτερο μήχρονο να βάλουμε ένα γκολ.
με μια ατομική ενέργεια του Νίκου του Γόγα. Και στο τέλος προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το σκορ όσο πήγαινε το μάτς για μας, ευνοϊκά. Τώρα στόχος δικός μας φέτος, το έχουμε πει όλοι, είναι να βγούμε κατηγορία, γιατί η ομάδα δεν αξίζει να είναι στη β' κατηγορία. Και κάθε αγωνιστική κοιτάμε ξεχωριστά για να το καταφέρουμε αυτό και να είμαστε στο τέλος στην α' κατηγορία. Στην τελευταία φάση έτυχε το πέναλτι εκεί που έδωσε ο ρέφερι, εντάξει. Είναι και τύχη, είναι και ικανότητα και ευτυχώς κρατήσαμε το 1-0 και κερδίσαμε. Εντάξει, ήρθαμε σε μια ομάδα σαν από την Άρτα, από μακριά. Πιστεύω ήρθαμε να βοηθήσουμε την ομάδα όσο μπορούμε κι εμείς. Ήρθαμε, οι συνθήκες εδώ είναι κατά την γνώμη μου καλές. Ήρθαμε για το απόψινό, για το απόψινό παιχνίδι. Σταθήκαμε λίγο άτυχοι δίνοντας κάποιες ευκαιρίες στον αντίπαλο από λάθη ομαδικά, πιστεύω. Στο τέλος καταλογίστηκε ένα πέναλτι εις βάρος μου που πιστεύω πως κατά τη γνώμη μου δεν ήταν. Ο ρέφερ είχε διαφορετική άποψη. Όχι, για τα υπόλοιπα, εντάξει. Θα δούμε. Καλή συνέχεια να έχουμε και ελπίζω να πάρουμε το πρωτάθλημα και να βγούμε κατηγορία. Πιστεύω ότι δεν ήμασταν καθόλου καλοί σήμερα. Το τόνισα και στην προηγούμενη φορά που είχατε έρθει πάλι εδώ με τον Αμφίλοχο, ότι είμαστε καινούργια ομάδα, θέλουμε πάρα πολύ δουλειά και πιστεύω σήμερα κάναμε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια μας από τότε που είμαι εγώ στην ομάδα. Δικαιολογίες δεν μπορώ να πω, ότι ψάχνουμε για δικαιολογίες. Πιστεύω το αποτέλεσμα θα ήταν πιο πολύ προστοχή προς την ισοπαλία. Δεν δικαιούμασταν, πιστεύω, την νίκη. Απλά ήμασταν πιο τυχεροί και κερδίσαμε και για μας αυτό είναι κάτι σημαντικό, γιατί προευόμαστε στη συνέχεια με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι κάποιοι παίχτες πρέπει να καταλάβουν σε ποια ομάδα αγωνίζονται, σε ποια ομάδα έχουν έρθει και να σκύψουν το κεφάλι και να δουλέψουν πάρα πολύ. Γιατί αυτή η ομάδα έχει απαιτήσεις. Ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο, το είδατε και εσείς σήμερα για δεύτερη Κυριακή, ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της διοικήσεως και πρέπει να δουλέψουμε πιο πολύ αν θέλουμε κάτι να πετύχουμε. Εγώ έχω φιλοδοξίες πάρα πολλές και πιστεύω ότι και οι παίχτες μου που θα τους θέλουν να τους δώσουν να καταλάβουν ότι πρέπει να έχουν φιλοδοξίες για να πάμε μπροστά. Επαναλαμβάνω, για το σημερινό παιχνίδι δεν θέλω να μιλήσω πάρα πολύ, γιατί ήταν, πιστεύω, ένα δυνατό παιχνίδι. Παίζαμε μια ομάδα που ξέραμε ότι κατήουνα η αντίπαλος ομάδα παίζει πάρα πολύ δυνατά και πέσαμε στην παγίδα στο να διαμαρτυρόμαστε στο διαιτητή. Εγώ πιστεύω ότι άδικα, ο διαιτητής ήταν για μένα πάρα πολύ καλός και δεν θέλω ποτέ οι παίχτες μου να αναφέρονται στη διαιτησία. Όποιος για μένα έχει καλή ομάδα μπορεί να κερδίσει και το διαιτητή. Αυτά, σας ευχαριστώ. Ξέραμε πάρα από την αρχή τι θα συναντήσουμε. Ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο. Ο Μαρακικός έχει καλή ομάδα με καλούς παίχτες, καλό σύνολο. Όμως η ομάδα μας στάθηκε καλά στο γήπεδο. Καταφέραμε να, κατά τη γνώμη μου, να ελέγξουμε το παιχνίδι. Θεωρώ ότι το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Και το Λουτρό ευτύχησε με ένα καλό σουτ στο παιχνίδι να προηγηθεί. Μπορούσαμε κάλλιστα και εμείς να ισοφαρίσουμε στο τέλος. Αλλά ο Κώστας Τζαβίδης αστόχησε. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Εύχομαι στο Λουτρό να έχει καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα, γιατί το αξίζει, να μια καλή ομάδα σταθερή, με καλό σύνολο. Και θεωρώ ότι η ομάδα μου θα πάει καλά, δηλαδή θα είμαστε μέσα στην πεντάδα. Ναι, μέσα στην πεντάδα.